Ένταση επικράτησε στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για την ομιμότητα των δανειοδοτήσεων από τράπεζες σε κόμματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στο βήμα βρισκόταν ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης και ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης παρενέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση. Λίγο πριν από το τέλος της ομιλίας του κ. Κασιδιάρη και εν μέσω έντασης, ο Νίκος Βούτσης απευθυνόμενος προς τον Ηλία Κασιδιάρη του αφαίρεσε το λόγο. Της ρητορικής σας ερώτησης, δεν είπατε, είναι ρητορική η ερώτηση. Είπατε αυτά που θέλετε. Είπατε αυτά που θέλετε. Εκτός αν εννοείται ότι είναι ο Τσίπρας. Διότι δεν θα μπορούσε κανείς άλλος να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, συνηθίσαμε από τη δημόσια αντιπρόθεσμα. Αν τι διαβάσετε όμως, αυτό αναφέρει ο γιατί κύριος Λάπας, στο πόρισμα το οποίο διένυμε. Παρακαλώ, έχετε κλείσει. Παρακαλώ στο πόρισμα της Χρυσής Αυγής όμως αναφέρεται η πάσα αλήθεια. Παρακαλώ, κλείστε το μικρόφωνο. Σύμφωνα με μερικά από τις εθνικές αγορές της Ελλάδος. Κύριε Κασιδιάρη, για να μην δημιουργείτε εντυπώσεις, όλα αυτά τα στοιχεία έχουν δοθεί σε δημόσιες συνεδρίες, καταλάβατε. Αμέσως μετά, η κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής αποχώρησε από την Ολομέλεια. Σας παρακαλώ πολύ. Και μόνο στο άκουσμα της λέξης δραχμής φαίνεται πως χτυπά καμπανάκια σε μερίδα του πολιτικού κόσμου που σπέβδει να ζητήσει εξηγήσεις επί θεωρητικών απόψεων. Αφορμή στάθηκε αυτή τη φορά η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Ξηδάκη, που εκτίμησε πως τα περασμένα χρόνια δαιμονοποιήθηκε μία κουβέντα αναφερόμενος σε προγενέστερη αναφορά του, ότι επί δραχμής η Ελλάδα μεγαλουργούσε. Ας μην φτιάχνουμε δαίμονες που δεν είναι χρήσιμοι σε κανέναν. Είναι δαίμονες δεν θα. Είναι δαίμονες οι λέξεις. Όταν τις δαιμονοποιούμε, προσπαθούμε να τους κάνουμε δαίμονες λέξεις. Αν θυμάμαι καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε με αφορμή αυτό το θέμα. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλά ανοιχτά ερωτηματικά για το τι ήξερε ο κύριος Τσίπρας για το σχέδιο μετάβασης της δραχμής. Μας έλεγε εξ' όλων, το διάβασα και φοβόμουν. Θεωρώ κατασκευασμένη και εκτός πραγματικότητας μια τέτοια συζήτηση. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος θυμάται τη δραχμή του 2000, έτσι, αυτή είναι στο μυαλό του, και εσείς και εγώ, αυτή τη δραχμή θυμόμαστε, τη δραχμή της τελευταίας εποχής, δεν αντιλαμβάνεται ότι η δραχμή θα σημαίνει τον απόλυτο εξευτελισμό κάθε περιουσιακού στοιχείου, την εξαφάνιση πλέον των τιμών στην Ελλάδα και τις εισαγωγές οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σε άλλο νόμισμα. Και θα... Τα δε φλέρταρε η ελληνική κυβέρνηση. Ούτε στο πρώτο διάστημα. Εγώ ήμουν υπουργός εσωτερικών, ας πούμε, τότε και γνωρίζω πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα οποία λέγανε. Και πλαν A, πλαν B, ας πούμε, κτλ. Ναι, για το περιβόητο πλαν B. Δεν υπήρξε πλαν B. Ποτέ. Ποτέ που να έχει σχέση με άλλο νόμο. Βέβαια, οι απόψεις του κ. Ξηδάκη μας επαναφέρουν επίσης στο πρώτο εξάμεινο του 2015, που εκεί ήμασταν πάρα πολύ κοντά στο Brexit και φυσικά μας φέρνουν ένα ακόμα βήμα πιο μπροστά στο Brexit. Είναι εφιαλτικό αυτό το σενάριο και θα πρέπει να αποφασίσει ο κύριος Τσίπρας και όλα τα στελέχη του να πούνε στον ελληνικό λαό τι ακριβώς θέλουν. Επιστροφή. Η κακή δεξιά δεν άφησε να ανοίγουν κουβέντα για δραχμή. Η επιστροφή στο έθνος κράτος, στα σύνορα, στους προστατευτισμούς, ναι. Δεν είναι η ατζέντα των δημοκρατικών προοδευτικών γιατί και αριστερών δυνάμεων. Κουβέντα, λοιπόν, για δραχμές, είναι η ατζέντα των ακραίων συντηρητικών, των ακροδεξιών. Θα τρίβει τα χέρια του ο Σόιμπλε στην πραγματικότητα. Με αυτές τις δηλώσεις. Και βεβαίως η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια λάθη συνέχεια. Mm-hmm. Όμως να είμαι ξεκάθαρος, στην αποκλειστική ευθύνη την έχει ο κύριος Τσίπρας, γιατί επιλέγει πρόσωπα σε θέσεις, είτε πρόκειται τον κύριο Βαρουφάκη παλιότερα υπουργό οικονομικών ή κοινοβουλευτικός εκπροσώπους, οι οποίοι έχουν αυτές τις θέσεις. Παράλληλα, όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο του Αντένα, οι δανειστές επιμένουν στην ψήφιση των μέτρων προκειμένου να ξεκινήσει και πάλι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ενώ την εκτίμηση ότι η Ελλάδα είναι ειδική περίπτωση και γι' αυτό είναι η μόνη από τις 5 χώρες σε πρόγραμμα διάσωσης που ακόμα δεν έχει εξέλθει στις αγορές, επισημαίνει ο Κλάους Ρέγκλινγκ, επικεφαλής του ESM. Ο κύριος Μητσοτάκης το έχει δηλώσει πολλές φορές ότι η παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση είναι πιο καταστροφική και επικίνδυνη. Από ότι το να γίνουν εκλογές, που φυσικά κανείς Έλληνας δεν το θέλει, γιατί όλοι γνωρίζουμε τις συνέπειες που έχουμε όταν γίνονται εκλογές.